Ο άτυχος ηλικιωμένος Νίκο ήταν μέσα στο σπίτι του, ένα παλιό διόρροφο κτίσμα στην περιοχή Βουρνάκη της Μυτιλίνης. Ήταν μέσα μαζί με την ηλικιωμένη σύζυγό του και τη γυναίκα που τους πρόσεχε. Η φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, από βραχυκύκλωμα και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί το σπίτι, όπως σου είπα, ήταν παλιό και είχε ξύλινα πατώματα. Η οικιακή βοηθός αντιλήφθηκε πρώτη τη φωτιά, ειδοποίησε την πυροσβεστική αλλά και την κόρη του ζευγαριού, η οποία έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ρίχτηκε στη μάχη με τις φλόγες, κατάφερε να απεγκλωβεί τη μητέρα της, μάταια έψαχνε τον πατέρα της, δεν τον βρήκε στο καθιστικό όπου κοιμόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όπως όλα δείχνουν, ο άντρας προσπάθησε να σωθεί από την κουζίνα που οδηγούσε σε έναν ανακάλυπτο, αλλά δεν τα κατάφερε, εγκλωβίστηκε και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Κρίμα. Τα αίτια της τραγωδίας αναζητά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής της Μυτιλίνης.